Η νύχτα με τα ενίγματα είναι αυτή. Μην ξεχάσω γιατί χάθηκα. Και μαράθηκα. Ειλικρινά, βάλε Φουρέιρα! Έλα, βάλτο και θα με τιμηθείς! Περνάμε ρε παιδί μου, έρχεται ο κόσμος. Έρχεται ο κόσμος, κάθεται, έχει τα προβλήματά του. Τους βάζει τα τραγούδια αυτά, φεύγουν τρεις φορές πιο θλιμμένοι. Τι σου έχουν κάνει ρε Τατιάνα. Γαμώ το. Από Δευτέρα τι... Από Δευτέρα θα κάνουμε ντους. Ντου δεν θα κάνω. Από Δευτέρα ο καθένας θα κάνει τη ζωούλα του. Εγώ θα δεν κλαίτε. Μπορώ χωρίς εσένα. Θα κλαίτε. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Μπορείς να με βρεις σε όλη την Ελλάδα με τη βερβερίτσα που κάνει περιοδία. Ορίστε. Όπου θες έλα. Εκεί θα είμαστε. Μέχρι... Τι αύριο. Τι αύριο. Να πάμε αύριο και να κάνουμε ντου. Να βάλεις Φουρέιρα αύριο. Χωρίς λόγο. Τι γράφει εδώ. Βάλε Φουρέιρα. Μας έφαγε τη ζωή ολόκληρη. Επειδή εχθές δεν πρόφτασα να σας δώσω τα δώρα μου. Πάρτε τα. Θα σας τα δώσω σήμερα. Δηλαδή, 5 χθες και 5 σήμερα, 10. Κάτσε, δεν ξέρεις, μπορώ να πάρω και λίγο χρώμα και να μην πάρω, ας μου σχοβολάω. Και ας έχω και λίγο έτσι αυτή την απαλή επιδερμίδα που σου δημιουργεί. Και δώστε μου και τη γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Δείτε πόσο ωραία η Βάνια βάζει το λαδάκι της. Για μιλήστε μου, μιλήστε μου. Δεν είμαι εγώ σεξι, δεν μπορώ εγώ να πουλήσω. Μαλακό. Μαλακό. Τι καλό που κάνεις το δέρμα. Προκαλώ όλες τις εταιρείες αντιλιακών. Να έρθουν και να τα διάσουν όλα πάνω σου. Να μου φέρουν τα προϊόντα να τα διαφημίσω. Ποια βόμβα. Αυτή είναι ξυπόλυτη, είναι άλλο, είναι πιο καλοκαιρινό, είναι σεξι. Είναι σεξίμπολ. Σας ευχαριστώ. Ρε εσύ, τα δείχνεις όλα την πρώτη χρονιά του χρόνου. Τι θα μας δείξεις, φοβάμαι. Δηλαδή τα έχεις δείξει όλα πια. Α, πάλι σαν το λαδοπόντικα, τρελάθηκε η ψυχή σου. Έβαλα πολύ. Έβαλες πάρα πολύ. Θα γλιστράει σαν λίγο το χέλι. Η Βάνια, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοντέλο μας. Τρέμε, Ελένη Μενεγάκη, έρχεται τρέμε. Η Βάνια. Τρέμε. Πω, η καημένη, να... τι περνάει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρδονται, αερίζονται συχνά και πολύ. Στον Κώστα θα πεις. Γιατί δεν πει για τον Κώστα τον Παπανόμο. Και κάπως έτσι γίνονται παρεξηγήσεις. Γιατί δεν είναι για την άλλη τις εξατμίσετε δηλαδή. Και κάπως έτσι γίνονται παρεξηγήσεις. Ναι, όντως. Γράφουμε τώρα τα site. Όντως, όντως. Παίρνετε τα φραγκολιά. Τα νέα σου. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι βλέπεις τώρα εγώ και εσύ.
Τι βλέπει, να δούμε τι βλέπει. Πού έχει κάνει το zoom. Στα μεσημεράκια τρέχει. Έγινε. Έγινε, έγινε. Αυτό είναι. Υπάρχει όμως μία λύση τρομερή που έχει δοθεί από έναν Γάλλο επιστήμονα. Ναι. Έχει εφεύρει τα χάπια από όταν αερίζεσαι, μυρίζει η σοκολάτα ή φρέσκα λουλούδια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, Στα 10 χρόνια γάμου είναι το τέλειο δώρο για τον άντρα σου. Νομίζω πως αυτό το χάπι... Βέβαια, μην το περάσει για άλλο χάπι. Μπορείς να το πεις ότι είναι γι' αυτό εσύ. Εγώ να ρωτήσω, ρε παιδιά, κάτι. Επειδή τα ακούμε συνέχεια όλα αυτά, ότι αυτό πετάχτηκε άλλη, να το δώσει τον άντρα σου. Οι γυναίκες τι κάνετε? Ειλικρινά, τι είστε? Είστε οργανισμοί? Τι είστε, μπαρμπούνια? Τι, δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει περάσει και αυτό το πράγμα και έχουν όλοι οι άντρες ότι είναι πια. Και είναι οι γυναίκες. Α, οκ, okay, μια χαρά, τίποτα. Να το πάρουν και οι γυναίκες. Γιατί συμβαίνει. Είναι ανθρώπινο, δεν είναι αντρικό προτέρημα. Είναι ανθρώπινο. Κάπως. Και το άγχος, μην νομίζετε, λες, όχι Παναγία μου, έρχεται, πρέπει κάποια στιγμή από κάπου αυτό να φύγει. Αφαιθείτε, τρελή, αφαιθείτε ελεύθερη. Στη Γερμανία δεν το έχουν σε τίποτα, το ξέρετε. Πας εκεί πέρα, κάνει ο στρατ, λέω, πάρες, δεν τον νοιάζει. Το έχουν ξεπεράσει, ρε, έλα ρε, ξεκολλήστε. Δεν έχει περάσει μία μέρα που να μην έχει μαγειρέψει. Και δεν το κάνει από υποχρέωση, το κάνει επειδή της αρέσει. Μαγειρεύετε για τους ανθρώπους που αγαπάτε? Λένια δεν μαγειρεύει. Η Λένια ξέρει να μαγειρεύει, αλλά δεν προλαβαίνει να μαγειρεύει. Κοίταξε, το ότι ξέρει όμως είναι καλό. Ναι, αυτό είναι καλό. Ναι, όλο βίντεο κλιπς κάνει. Εμπάση. Δεν ήμουν σίγουρος. Εδώ, σαν κάτι ταβέρνες που έχει μείνει μία παρέα και δεν λέει να φύγει, είναι όλοι οι σερβιτόροι έτσι, περιμένουν, κοιτιούνται, έρχονται, καθαρίζουν, έρχονται, κάνουν έτσι, παίρνουν το ψίχουλο ότι έχει τελειώσει. Έχουν μαζέψει όλα τα πιάτα, είναι οι άλλοι, κύριοι σερβιτόροι, και υπάρχει πάντα ένας που είναι και λέει, ρε μήπως να φύγουμε, και είναι οι άλλοι έτσι. Και περνάνε προς τα μάτια. Ότι τρακάρουν μετά, ότι να την άσονται όλοι αυτοί. Πως τρίχτε, χάσες. Αφού δεν ακούω, το ξέρετε. Τι είπατε, η πεταλούδα κάστορας. Πεταλάς μπάκα. Τι λένε, ρε παιδιά, ο κόσμος εδώ. Ποια είναι η πεταλούδα? Μιλάτε για την Κάριστο. Είστε από την Κάριστο? Δεν είναι σίγουρες. Ναι, πες. Δεν καταλαβαίνω. Τα φιλιά μου στην Κάριστο. Πώς είναι η συγκατοίκηση, είναι εύκολη υπόθεση? Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα να τα κάνεις όλα. Δηλαδή, δεν χωράνε πολλά καρπούζια κάτω από μια μασχάλη γενικά. Προσπαθώ, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι η τέλεια νοικοκυρά, αλλά προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ψοφισωμένο. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, και οι νοικοκυρές θεωρώ ότι είναι από τα πιο χτυπημένα, έτσι, πιο χτυπημένες ιδιότητες. Είναι το χειρότερο. Είναι δύσκολο, ενώ χειρότερο, αυτό εννοώ. Θα τα πω. Δεν είναι. Γιατί τώρα κανονικά θα πρέπει. Και βάλει τρελαίνεται από πάνω. Και εγώ που πλένω, σφουγγαρίζω. Εντάξει, ρέμισε. Ένα χειροκρότημα στην Αγγελική που τα καταφέρνει όλα. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, είναι και κάποια πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει. Το κράτος. Θα έπρεπε να υπάρχει πάντα μία βοηθός. Όχι, τι να το κάνει, δεν θέλει τα λεφτά μετά, τα βάλει στη μέση. Να υπάρχει. Και οι άντρες μπορούν, μπορεί και να μην μπορούν, αλλά να υπάρχει μία βοηθός. Να μπορεί να βοηθήσει κάτι, να κάνει, τρέχει. Δεν τα είπα, τα λέω. Να γίνουνε. Καλή μου φάση. Ναι.
Oui. Ναι, oui. Πες μου κάτι στα γαλλικά, σε παρακαλώ. Θέλω κάτι πολύ σεξουαλικό να δω τι είναι. Ο Χριστός και πολύ ερωτικό, ναι. Πολύ. Ναι, υπάρχει περίπτωση να σου πω κάτι πολύ σεξουαλικό στα γαλλικά, γιατί θα μας παρεξηγήσουν. Je t'aime. Όχι, είσαι τρελός, θα σου πω je t'aime. Τι, ρε φίλε. Γιατί δεν σ' αγαπώ, ρε φίλε, να σου πω σ' αγαπώ. Χαρά στο κέφι σας και το κουράγιο σας που τα τραγουδάτε όλα. Τι να πω κι εγώ, πια τα έχω χαμένα. Ποια παρέα? Ποια παρέα? Τι λέει, εγώ παιδιά, ακούστε. Εδώ έχει έρθει σήμερα κόσμος με δάδες να μου κάψει το ένα κύτταρο. Είναι έτσι και το κύτταρο πάει να γλιτώσει για να προλάβει να χαιρετήσει αύριο για καλό καλοκαίρι. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι σε αυτό το απόσπασμα. Δεν χρειάζεται. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα Καραβάτου, κουράγιο, όλα είναι πιθανά. Σε ποιο μουσικό συγκρότημα ανήκει ο Μπόνο? Με ένα Μπόνο. Ποιας επιστήμης είναι κλάδος η άλγεβρα? Θαλασσινό. Πολύ γνωστό musical διεθνώς. Το φάντασμα της... Θείας μου. Αγάπης. Στον Κωνσταντίνο τον Χριστοφόρου. Δεν θέλω να πω τίποτα πια. Σιγά σιγά θέλω να περάσω στη βουβαμάρα με αυτά που παρακολουθούμε. Η άλγεβρα των θαλασσινών, εμένα νομίζω, σαν έπεσαν όλα τα φώτα του πλατό πάνω μου. Πιστεύω ότι είμαι ζαλισμένος, πιστεύω ότι μας κοροϊδεύει πια και ο δύναμος κρίκος. Θα κάνω μήνυση, αυτό θέλω να πω. Αποκλείεται το φάντασμα της αγάπης από τα πιο ωραία musical που δεν έχουν γραφτεί ακόμα. Τα φιλιά μας στον Τάσο, να είναι καλά, τον ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά φέτος. Μου αρέσει πάρα πολύ το Σεφρού. Είναι ωραία, επειδή είμαι και μικρή, έτσι, να είναι και ελκυστικό. Αυτόν εδώ το φάκελο, το κλάντ βασικά. Είναι σχετικά μικρό, αλλά χωράει τα απαραίτητα όσο πρέπει. Η τσάντα είναι πιο βραδινή, αλλά είναι ένα διακριτικό κλάντ. Πιστεύω ότι η Βίκη θα πει φτάνει με τα κλάντ και θα έχει και δίκιο. Εγώ θεωρώ, με ξέρετε πως είμαι εγώ, εγώ αγαπώ κάποιες λέξεις όταν δημιουργούνται. Τα κλάντς είναι εξαιρετικά, είναι πολύ πιο ωραία, μπορούν κάλλιστα να είναι η καλοκαιρινή εκδοχή του κλάτς, ότι μπαίνει και ένα κλάντς που κάνει λίγο πιο dance, πιο χορευτικό. Θέλω να το αγαπήσετε, μην το κατακρίνετε, είναι πολύ ωραίο το κλάντς. Αν τα λέγατε από την αρχή κλάντς, δεν σας άρεσε το κλάτς. Αλλάξτε το, ανοίξτε τον εγκέφαλό σας, είναι καλοκαίρι, μην το λυπάστε. Τα κλάντς είναι κοντά σας για το καλοκαίρι που έρχεται. Μπράβο! Τι μπράβο, ρε. Ο γήπας είναι η λέξη μας. Ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Τσιού, τσιού. Γεράκι. Ο. Γεράκι. Αετός. Αλλιώς. Γεράκι, αετός. Κοροϊδεύουμε. Τους άντρες. Γήπας. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι. Τους άντρες σου θες μου γυμνούσες μου λες, ποιος με κερνούσε καρέ. Που ήσουν θες, κοίτα πίσω αν με θες, δεν παίζουν με τις καρδιές. Ήσουν θες που γυρνούσες μου λες, ποιος σε κερνούσε καρέ.
Γιώργη. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ για άλλο ένα χρόνο. Είσαι και live στο Instagram, έτσι. Είμαι live. Τα φιλιά μου στο Instagram. Να είναι καλά τα φιλιά μας. Παιδιά, είναι όλα αληθινά, όπως βλέπετε εδώ. Όλα αληθινά. Όλα είναι αληθινά. Είμαστε... Μαντάρα, ευχαριστώ. Οπα, τι γίνεται, έχει πάει τέτοιο. Θοδωρής Μαραντίνης, κυρίες και κύριοι. Αρχικά, μπράβο, ναι, για το Total White Look, συγχαρητήρια. Γιατί, θα το κοροϊδεύεις αύριο. Καθόλου το... Όχι, όχι. Όχι, να είπε το... όχι, έτσι, όχι, να όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης, τι κι άλλα έκανες. Όχι. Μα τόσα είναι. Έκανα μπάνιο. Α, κεφάλι. Τι ωραία που καθάρισαν, φαίνονται καλύτερα. Θοδωρή, τι θα κάνετε το καλοκαιράκι. Λέμε να πάμε καμιά συναυλία, εσύ. Θα πάτε, συναυλίες πολλές. Και διακοπές, αλλά δεν σας τις δείχνω φέτος. Μας την είπες στην πρώτη εκπομπή. Ναι, αυτό είναι γεγονός, οκ. Σας έφαγα. Ωραία. Εσύ, ναι. Εγώ δεν θα πάω και δεν τις έδειχνα έτσι. Γιατί, θα σου κάνω support. Θα πας διακοπές. Εμείς θα είμαστε με την Βερβερίτσα, ο Τούρσον, την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Κατευθείαν. Περίμενε. Είστε... Μπράβο. Δείτε λίγο εκεί, βοηθάει Θοδωρή να δείτε το πρόγραμμα στο live του, να είναι καλά. Έτσι, μπράβο. Θοδωρή, εύχομαι να συναντηθούμε κάπου. Είναι πολύ πιθανό, πιστεύω. Είμαι και του χρόνου πρώτος σου. Κοίταξε να δεις. Δεν προκαλεί. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μαγικά. Ήταν πολύ σημαντικό. Σου ανήκει η πρωτιά μου, να είσαι καλά. Αυτό είναι το γούρι μου. Είναι ο Θοδωρής. Του χρόνου πρώτος καλεσμένος. Εννοείται. Και άμα κάνω εκπομπή, θα σε καλέσω και εγώ στη δικιά μου πρώτη. Όπα, όπα. Να κάνουμε αλλαξοπρωτιά. Είναι και λεξιπλά. Είναι ο κλάντς μου. Αυτός είναι. Θοδωρής Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Αγόρι μου, μπράβο. Πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Μπαίνω όπως βγήκα. Ναι, σαν περιμετεράς. Μπαίνω με κεφάλαιο και να με κολλώ. Εντάξει, γεια σου. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου. Τον αγαπώ, μωρέ, τον Θοδωρή. Όντως όμως, ήταν πολύ δυνατό το εντάξει, πρώτο. Το κάναμε γι' αυτό. Με τον Θοδωρή. Το λέει τώρα. Κατάλαβα πολλά. Πολύ ωραία. Δεν στάζει το χωνάκι όταν αρχίζει και λιώνει το παγωτό. Το παγωτό το γλύφεις. Αυτό τώρα πρέπει να το δαγκώνεις. Αυτό το δαγκώνεις, ναι. Πώς ήταν το παγωτό το σπρώξε γλύψε. Αυτό είναι το δάγκος γλύψε. Άρα ξεκινάς δηλαδή και από κάτω να τον φας. Παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το δάγκωσε στο καημένο. Σπρώξε, ορίστε, δάγκωσε. Νιώθω την ανάγκη συνεχώς. Νιώθω την ανάγκη συνεχώς να θυμίζω ότι η Βάνια, η Ματίνα Νικολάου, έχει τελειώσει το θέατρο τέχνης. Έχει σημασία. Δεν ξέρω, ξεκινάνε τώρα, παιδιά. Δεν έχει σημασία η σχολή, γιατί δεν ξέρεις η ζωή που θα σε φέρει. Δεν έχω λόγια. Και ο Ανδρέας μας είναι από την Πάτρα μέχρι εκεί. Έχω χαμηλό κάλιο. Τι χαμηλό κάλιο, αχ, θέλω τόσα να πω και με έχετε βάλει μεσημέρι. Σας γένομαι! Ακούς μουσική εκτός από πιάνο, δηλαδή αγαπημένος τραγουδιστής Έλληνας. Ας πούμε το Ξημερώματα σ' αρέσει, το Αργυρού. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Από τις Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τι περνάει το παιδί του Γρηγόρη. Ας πούμε, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Εντάξει, είναι από τους καλεσμένους βόμβα ο μικρός ήταν, το καταλαβαίνει. Το παιδί βέβαια είναι από 3 χρόνων, παίζει πιάνο, γράφει δικά του κομμάτια. Δεν θα το ρωτήσεις για όλα αυτά που του ρώτησες, γι' αυτό και μας άφησε κάγκελο. Να είναι γερό το παιδί, μπράβο, μπράβο ρε παιδί μου, μπράβο. Όταν είσαι
οργίζεσαι, σε βρίζει κάποιος, ούτε να μιλάς εσύ, ούτε να πράτεις. Έτσι θα περάσει. Άστε. Μπόρα είναι, λες. Δεν πειράζει. Μη μαλώνεις τη γυναίκα σου επειδή βγήκατε έξω και δεν εφρόντισε να πάρει αλεξιβρόχιον. Ουμπρέλα δηλαδή. Ουμπρέλα. Εμένα ο κύριος Αραμπατζής είναι ο καινούριος κολλητός μου. Τον αγαπάω, δεν έχει καμία αίσθηση του χρόνου. Δεν τον αφορά τίποτα. Πιστεύω δεν τον αφορά ούτε ο ίδιος. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο αποξένωσης από το είδος, το ανθρώπινο. Δηλαδή που είσαι, βγαίνεις, βλέπεις τον εαυτό σου. Αυτός έχει βγει και από αυτό που βλέπει και πηγαίνει παραπίσω. Άρα είναι διπλός, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είναι εξαιρετικός. Είναι ιδιοκτήτης του καναλιού. Μπράβο. Θα έρθω να δουλέψω τζάμπα. Μόνο και μόνο το πρωί να χαιρετιόμαστε. Δηλαδή, εγώ είσαι στα σταλού, θα σπάτα αυγά. Δεν πειράζει. Τα φιλιά μου να είναι καλά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πολύ ήθελα μια σέλφη. Κάπου χαμογελά. Αυτό δεν το κόβω για ψηφοφόρο ακόμα. Είναι. Όσες φωτογραφίες θέλετε. Έλα εδώ. Είναι η ειδικότητά μου. Ορίστε. Τέλειο. Είδες εδώ. Θα το θυμάσαι. Θα το έχεις σουβενίρ. Πειράζει που είσαι με κάτι φύρμα, πειράζει που είσαι και πολύ πλεμμένα, πειράζει, όχι, δεν πειράζει. Το έχουμε καταλάβει τώρα, γίνεται, έχει αλλάξει το σύστημα όπως αντιλαμβανόμαστε κάποιοι εσείς, παλιότεροι. Παλιά δεν γινόταν έτσι. Ναι. Δηλαδή για να σου κάτσει ο πρωθυπουργός ή ο υποψήφιος, λίγο δύσκολο. Εδώ πια βγαίνουν έξω με το κινητό τους. Θα βγάλουμε μια selfie, ελάτε. Πάρα πολύ ωραία. Όποτε θέλει να έρθει στη Βερβερίτσα που βγαίνουμε κι εμείς φωτογραφίες, να βγάλει όσες θέλει να έχει να τις τιμάτει. Τι να πω, αλλάξαν τα πράγματα. Να δούμε τι έγινε λοιπόν. Γι' αυτό δεν τα κάνουμε εμείς τα debate, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε τι έγινε στο Πακιστάν. Πακιστανός πολιτικός δέχεται αυτή τη στιγμή εδώ συστάσεις από το... Κοιτάξτε εδώ. Ορίστε. Οι άλλοι την κάνουν από τον ταξί φίδι. Κοιτάξτε τους άλλους εκεί. Όχι να πάλι να τις χωρίσουν. Το καταλαβαίνω. Δεν περίμενα να το πω ποτέ στη ζωή μου. Κυρίες και κύριοι, ο Spider-Man. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ... Είναι ο Spider-Man. Εγώ θα του ρελαθώ έτσι κι αλλιώς. Είναι η καινούργια η ταινία που βγαίνει του Spider-Man μακριά από τον τόπο του. Έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα 3 Ιουλίου. Δεν είχα ετοιμαστεί να μιλήσω με ένα έντομο. Να είσαι καλά. Α, εδώ πέρα θα έρθει στην εννόηση. This is for you. Yes, you can take with you. And την κουκούλη πάρτιν. Μπορεί να γίνει πεταλούδα. Oh my God! Ο Spider-Man, κυρίες και...
Ρε παιδιά, σας πω κάτι. Το εννοείται όλο αυτό. Ποιο λόγο θα πες για να σε γλιτώσει. Δεν ξέρω. Μπορώ να ζητήσω οποιονδήποτε Avenger. Δεν ξέρω. Να είναι καλά. 3 Ιουλίου ξεκινάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρελάθηκα. Εγώ τρελάθηκα. Έχω κι άλλο βίντεο. Δεν τολμώ. Δεν τολμώ. Δεν ξέρω ποιος θα σκάσει. Δεν τολμώ. Λοιπόν, Νίκο Μουτσινά, βρισκόμαστε στο γραφείο τελετών του Λαχαζάνα και επειδή σου υποσχέθηκα το τηλεφωνό της, ορίστε. Ο Χριστός. Τώρα το έχεις. Πάρ' τηλέφωνο, σε ψάχνει. Μια μέρα θα πεθάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την πάρω την Τούλα. Η Τούλα είναι φίλη μας. Ναι. Βέβαια το ότι η Τούλα σε ψάχνει δεν ήταν πολύ ωραίο. Με φόντο τον ουρανό. Πάρα πολύ ωραίο. Σε σοκ εγώ έτσι κι αλλιώς από τον προηγούμενο. Το Spider-Man. Spider-Man, Τάφη, δεν είμαι σίγουρος τι με περιμένει. Βάλια! Εσύ τι έγινε με τον Spider-Man? Πολύ ωραία, μεγάλη. Βλέπω, είσαι πάνω πήγα, σκαρφάλωσα σε όλα εδώ. Θα σε πάρει μαζί του? Ναι, ναι. Όπως με πήρε χθες ο Λούκας. Δεν σε πήρε? Ναι, έκανε τώρα και καλά, δεν με πήρε. Δεν σε πήρε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σε πάρει κάποιος. Spider-Man. Είναι ο χάρος που βαμβάνει. Θέλει λίγο να ευχαριστήσουμε λίγο τα Φερτίλια. Βέβαια, βέβαια, φυσικά ένα χειροκρότημα για τα Φερτίλια. Που όλη την εβδομάδα μας έχουν κάνει αυτό όλο το εξαιρετικό Αθήνα και Πάρο. Μπαίνετε μέσα ή Φερτίλια. Σας ευχαριστούμε διάφανο. Πολύ και το διάφανο. Όποιον θέλετε, ευχαριστήστε. Τόσο ωραία πράγματα που έχουν φτιάξει. Είσαι έτοιμη? Πού θα πάτε, ωραία. Είμαι έτοιμη. Προ τα εκεί θα πάω. Στέλνω αυτή την τηλεόραση στον κολλητό Αραμπατζή. Μουσική.